Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε και την πόλη Ντοσερών, αποτελούμενο από τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεώργιο Στεργίου, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα αυτοδιοίκησης και εκλογών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, και τον βουλευτή Κοζάνης, κ. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη, εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας μετέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δραστική μείωση των φόρων που πλήττουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Έχουμε παρουσιάσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα αλλαγής του φορολογικού πλαισίου προκειμένου να μειώσουμε δραστικά τα φορολογικά βάρη κυρίως στη μεσαία τάξη που δεν είναι άλλη από την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι πόροι για να επενδυθούν στον τόπο μας, να δημιουργήσουν νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας προκειμένου και οι νέοι άνθρωποι αλλά και όσοι δοκιμάστηκαν τα χρόνια της κρίσης να βρίσκουν δουλειά στον τόπο μας αλλά και γιατί όχι να προσελκύσουμε όλους εκείνους που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Επίσης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια σύσκεψης μετέφεραν στο κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας της ΣΕΡΕΣ και το θέμα λειτουργικότητας του νοσοκομείου των ΣΕΡΟΝ. Το θέμα της λειτουργίας των νοσοκομείων τόσο στις ΣΕΡΕΣ, αλλά ξέρετε, επειδή έρχομαι και από άλλους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, τα προβλήματα είναι ανάλογα στους περισσότερους από αυτούς. Είναι μια βαριά κληρονομιά της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία διατηνόταν ότι ενδιαφέρεται για τα κρατικά νοσοκομεία και τις κρατικές δομές υγείας. Το αποτέλεσμα, το οποίο νιώθουν όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, δυστυχώς είναι πάρα πολύ αρνητική. Οι εμπειρίες που έχουμε από τα νοσοκομεία της χώρας είναι απογοητευτικές. Όχι γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν εκεί δεν κάνουν το μέγιστο που μπορούν, αλλά γιατί είναι υποστελεχωμένες, γιατί άλλες ήταν οι προτεραιότητες της προηγούμενης κυβέρνησης φαίνεται, είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία και αφημένα στην τύχη τους και όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή τους.